Ευχαριστώ πολύ. Πριν ξεκινήσω, μου επιτρέψετε μια πολύ σύντομη παρένθεση. Να πω λοιπόν ότι εμείς σήμερα είμαστε στα σπίτια ή στα γραφεία μας, περισσότερο ή λιγότερο ζεστά, αλλά μέσα σε 4 τοίχους και με μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση γίνεται για 2.000 ανθρώπους που και χθες και σήμερα και την περασμένη εβδομάδα θα βγάλουν το βράδυ μέσα σε σκηνές, μέσα στο κρύο και το χιονιά. Δεν μπαίνω στον κόπο να ρωτήσω τον Δήμαρχο τι έκανε, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι αρμοδιότητά του και δεν έκανε τίποτα. Δεν ξέρω αν ξανασφράγισε και το χώρο της ανακύκλωσης στη Βιάλη, μην τυχόν και μπει κανένας να προστατευτεί στοιχειοδός από τις καιρικές συνθήκες. Στο θέμα μας λοιπόν, από το 2016, τη δημιουργία της Βιάλη και την εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ελλάδας-Τουρκίας, έχουμε δύο διαφορετικούς κόσμους που εναντιώνονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων στο νησί. Ο ένας δεν θέλει να τους βλέπει. Θέλει το νησί καθαρό, αφού για αυτούς και αυτές υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι άνθρωποι και οι ίδιοι βάζουν τους εαυτούς τους στην κατηγορία των ανωτέρων. Ο άλλος, πάλι, δεν θέλει το νησί να παραμείνει η φυλακή και το καλοκολαστήριο που είναι σήμερα. Για ανθρώπους που έχουν δικαιώματα, για ανθρώπους που εμείς εκτιμούμε ότι δεν είναι δεύτερης κατηγορίας. Κανένα άλλο θέμα του νησιού δεν έχει μονοπολίσει τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο όσο το προσφυγικό αυτά τα 6 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, ο αριθμός των μονοθεματικών συζητήσεων για αυτό το θέμα είναι σίγουρα διψήφιος. Ας τα ξαναπούμε λοιπόν άλλη μία φορά. Το προσφυγικό δεν είναι το κύριο πρόβλημα του νησιού μας και οι κατατρεγμένοι πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν εδώ δεν είναι πρόβλημα, αλλά έχουν προβλήματα. Και δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Καμία νέα δομή δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως αυτά που προτείνει ο Δήμαρχος και όπως αυτό που είναι η Βιάλ, το λέγαμε από τότε. Αλλά κανείς δεν μας άκουσε, ούτε αγαπητοί Χαλκούση, εσείς μας ακούγατε τότε. Ο πρόεδρος σας τότε μάλιστα είχε μπει στην επιτροπή που είχε φτιάξει ο τότε δήμαρχος με το Υπουργείο. Σε αυτά λοιπόν τα στρατόπεδα στηβάζονται άνθρωποι, γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά, και αυτά δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα. Όσο η αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων γίνεται με όρους καταστολής και μόνο, η τοπική κοινωνία και το κάθε χωριό θα υφίστανται τις συνέπειες των κυβερνητικών επιλογών. Που πλέον βλέπουμε ότι υιοθετεί στο ακύρεο και η Δημοτική Αρχή Κάρμαντζη. Δεν ξέρω, Δήμαρχε, που τα βρήκατε τα στοιχεία για τα 5 εκατομμύρια που είναι απέναντι. Αλλά θα μου επιτρέψετε, εσείς διχάζετε το νησί, συναντασσόμενος με την κυβέρνησή σας. Το θέμα δεν είναι αν στο θόλο, στο έπος ή στις μπαμπακές υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αρχαία, αν είναι τόποι μνήμης, αν είναι περιπατητικές διαδρομές, αν μπορούν να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι θέλουμε εκεί να φυλακίσουμε, στη μέση του πουθενά, ανθρώπους που το μόνο τους έγκλημα είναι να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή μακριά από τον πόλεμο και την πείνα. Και αν δείτε τα στοιχεία των εθνικοτήτων που είναι εγκλωβισμένοι στα νησιά, αυτό το αποδεικνύει περίτρανα, εκτός αν θεωρείτε ότι στο Αφγανιστάν κυριαρχεί η ειρήνη. Υπάρχουν παραδείγματα μικρών δομών, όπως ήταν του Πίκπα της Λέσβου και της Λέρου, που ήταν μέσα στον αστικό ιστό, όπου οι συνθήκες ήταν ανθρώπινες και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ποτέ με την τοπική κοινωνία. Η κυβέρνηση βέβαια της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητεράκη φρόντισε άρον-άρον να τα κλείσει. Μην τυχόν και υπάρχει κανένα καλό παράδειγμα και γίνεται σύγκριση με τα δικά της τα έσχη. Οι ελληνικές κυβερνήσεις λοιπόν, όχι μόνο η τωρινή και οι προηγούμενοι, δεν θέλουν ανθρώπινες συνθήκες. Θέλουν εξαθλειωμένους ανθρώπους για να είναι το παράδειγμα προς τα αποφυγή και να μην έρθουν άλλοι. Και ενώ το βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και 5 χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι θα τα ρισκάρουν όλα για όλα μέσα στις βάρκες του θανάτου, γιατί δεν έχουν να χάσουν τίποτα άλλο εκτός από την ίδια τους τη ζωή στις χώρες τους. Οπότε εξακολουθούν αυτή την ίδια ρατσιστική πολιτική. Ειδικά μάλιστα η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πλήθος μέλη και υποστηριχτές και ανάμεσά σας, εφαρμόζει την πιο αποκρουστική και απάνθρωπη και απαράδεκτη πολιτική από τότε που πήρε την εξουσία και βέβαια όχι μόνο στο προσφυγικό. Το βιώνουμε σε όλους τους τομείς. Το ξαναλέμε λοιπόν, οι επαναπροωθήσεις ή όπως εσείς τα ονομάζετε η φύλαξη των συνόρων, έτσι το ονομάζει και ο Υπουργός, είναι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας και καταπάτηση στοιχειωδών δικαιωμάτων. Πολλό δε μάλλον όταν αυτοί οι άνθρωποι πατάνε πάνω στο νησί, πατάνε στις παραλίες μας, ανεβαίνουν στους λόφους και εμείς τους εξαφανίζουμε. Το ότι στις μπαμπακές το στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν θα είναι ορατό ούτε καν από το κεντρικό οδικό δίκτυο δεν μας αφορά. Είναι ντροπή και μόνο που το γράφει ο Δήμαρχος και το αναφέρει μέσα στο κείμενό του. Ο Δήμος έχει ευθύνη, γιατί το νέο κολαστήριο που σχεδιάζεται θα γίνει εδώ, σε αυτό το νησί. Γιατί θα στιγματίσει το νησί όπως ήδη το έχει στιγματίσει η Βιάλ και τα ρατσιστικά παραλυρήματα. Άρα το Δήμο τον αφορά, είτε γίνει σε δημοτική έκταση είτε όχι.
Και πραγματικά αναρωτιόμαστε, θα έκανε Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Κάρματης αν δεν αφορούσε δημοτική έκταση η πρότασή του? Ζητάμε λοιπόν ξανά την πάυση των επικίνδυνων και απάνθρωπων επαναπροωθήσεων, ολιγοήμερη παραμονή σε ανθρώπινες συνθήκες. Και όταν λέμε ανθρώπινες συνθήκες, εμείς εννοούμε και τα διαμερίσματα και τα ξενοδοχεία που όλοι θέλουν να τα αδειάσουν. Και στα οποία ας έρθει κάποιος να μας πει τι προβλήματα υπάρχουν. Στο κάστρο, στην Αγία Ερμιών και όπου αλλού μένουν. Ίσα-ίσα από αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν και σχέσεις με τους ντόπιους και τους ανθρώπους που μένουν εκεί. Και ελευθερία κίνησης αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μετά την καταγραφή και την ταυτοποίηση. Αν δεν το καταλαβαίνουμε, ο δυτικός πολιτισμός μας, η ΕΕ για την οποία είμαστε τόσο περήφανοι που είμαστε μέλη της, είναι αυτοί που δημιουργούν τους πρόσφυγες. Ας τα σκεφτούμε λοιπόν αυτά, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για το νησί του ομοίρου, του πολιτισμού και όλων των άλλων που αυτάρισκα λέμε για τον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ.